δικαιοσύνης, το ονομαζόμενο Injustice, δυστυχώς δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες των λειτουργών της δικαιοσύνης. Από την περασμένη Δευτέρα, την προηγούμενη Δευτέρα, δηλαδή εδώ και 10 μέρες, γίνονται έντονες προσπάθειες με σκοπό να μπορέσουν δικηγόροι και δικαστήρια να εργαστούν, να δουλέψουν. Με το συμπέρασμα όμως είναι ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Έλεγα του ότι το συγκεκριμένο σύστημα είτε πέφτει είτε λειτουργεί κατά τρόπο που σε σημείο μάλιστα που παραβιάζονται και κάποια δικαιώματα διαδίκω. Αυτό το πράγμα είναι ανεπίτρεπτο. Έγινε μια προσπάθεια τις πρώτες μέρες ώστε να δοθεί ευκαιρία στην ανάδοχον εταιρεία να κάνει κάποιες διορθωτικές επεμβάσεις στο σύστημα. Φαίνεται ότι αυτό δεν έγινε κατορθωτό. Μπορώ να πω ότι τα προβλήματα παραμένουν τα ίδια, εξαιρετικά μεγάλα. Η δικαιοσύνη δεν είναι πειραματός ζώο. Η δικαιοσύνη είναι εκείνο το υποστήλωμα του κράτους, το οποίο διασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου. Δεν θα επιτρέψει ο δικηγορικός κόσμος να συνεχίσει αυτή η κατάσταση. Δεν μπορεί να παραγνωρίσουμε το γεγονός ότι παραβιάζονται δικαιώματα. Δεν μπορεί να παραβλέψουμε το γεγονός ότι συνέχιση αυτής της κατάστασης πιθανόν να δημιουργήσει, όχι σίγουρα θα δημιουργήσει, επιπρόσθετα και πιο σοβαρά και ίσως δυσεπίλητα προβλήματα. Συνεπώς θα πρέπει οι αρμόδιοι, οι οποίοι γνωρίζουν το πρόβλημα, το παραδέχονται το πρόβλημα, να βρουν εκείνες τις λύσεις και να φύγουμε από αυτά τα διέξοδα. Σαν Μακύπριος Δικηγορικός Σύλλογος έχουμε δηλώσει την έντονη ανησυχία μας και τη διαμαρτυρία μας τόσο προς το ανώτατο δικαστήριο όσο και προς την εκτελεστική εξουσία και έχουμε εισηγηθεί την εξέβρεση, την εφαρμογή του καλύτερης περιστάσεις λύσης για πρόσβαση στη δικαιοσύνη, δηλαδή να επιτρέπεται σε οποιοδήποτε διάδικο επιθυμεί άμεσα να καταφεύγει στη δικαιοσύνη, να μπορεί να καταχωρεί τα δικόγραφά του, τις αγωγές του ή οτιδήποτε άλλο σχετικό με φυσική καταχώρηση, όπως έγινε το προηγουμένως. Είναι η μοναδική λύση υπό τις περιστάσεις, αφού το προηγούμενο σε εφαρμογή σύστημα, το λεγόμενο Online Justice, δεν μπορεί να δουλέψει σήμερα. Παράλληλα, καλούμε τους αρμοδίους να δουλέψουν κατά τα τρόπο που το συντομότερο δυνατόν ο επιδιωκόμενος εξυγχρονισμός της δικαιοσύνης να λάβει ουσιαστική μορφή και το σύστημα το πολυπόθητο της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης να εφαρμοστεί στην Κύπρο. Δεν ξέρω ποιον είναι τούτο, δεν είναι δουλειά του Δικηγορικού Συλλόγου. Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος θέλει να συνεχίσει η κοινωνία να προσφεύγει στη δικαιοσύνη χωρίς εμπόδια, οι δικηγόροι και τα γραφεία τους να συνεχίσουν να εργάζονται και ταυτόχρονα οι πελάτες να μην παραπονούνται και να μην αδικούνται. Η Κύπρος σήμερα βρίσκεται εκτεθειμένη σε ολόκληρη την κοινωνία και ακόμα και στον ξένων επενδυτικών και άλλων κόσμων οι οποίοι επένδυσαν στην Κύπρο και αναμένουν από την Κύπρο και τη δικαιοσύνη της Κύπρου να ανταποκριθεί στα αιτήματά τους. Ουσιαστικά αυτό το οποίο συμβαίνει δυσφημεί για άλλη μια φορά και με λύπη που το λέω την Κύπρο και τη δικαιοσύνη της Κύπρου. Νίμορ Κάβρε, δόθηκαν κάποιες εξηγήσεις από τους αρμοδίους για αυτό το φιάσκο? Μαζευτήκαμε εδώ στη Βουλή σήμερα, έξω από τη Βουλή, γιατί αυτή την ώρα η Επιτροπή Νομικών της Βουλής ελέγχει το θέμα για το οποίο συζητούμε. Έχουν υποβληθεί πολύ πολύ σοβαρές ερωτήσεις από τα μέλη της Επιτροπής Νομικών στους αρμοδίους, οι οποίοι ουσιαστικά είναι το Υφυπουργείο Έρευνας και Καινοτομίας, το Υπουργείο και το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Δίδονται ήδη κάποιες απαντήσεις. Μέσα από τις απαντήσεις οι οποίες δίδονται, φαίνεται ότι εκτός ότι αναγνωρίζεται το πρόβλημα, ότι γίνονται προσπάθειες προς την κατεύθυνση επίλυσης του προβλήματος. Επαναλαμβάνω, ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος δεν θα δώσει τη λύση. Αναμένουμε τη λύση. Όσον αφορά στο έγκλημα σας για φυσική καταχώρηση, είχατε κάποια επίσημη απάντηση? Το ανώτατο δικαστήριο συνένεσε στο αίτημα
και δόθησαν οδηγίες σε όλα τα πρωτοκολλητεία να κάνουν αποδεχτεί την καταχώρηση πλοίων με φυσικό φάκελο. Είχατε ενδείξεις ότι το σύστημα του θα καταρρεύσει πριν ακόμα τεθεί σε λειτουργία? Ο Παγκύπριος Γεωργικός Σύλλογος τα τελευταία τουλάχιστον διετία επισήμανε πάρα πολλές φορές, ακόμα και εγγράφως προς τους αρμοδίους, τα προβλήματα τα οποία κάποιοι εκπροσώποι μας σε κάποιες συνεδρίες των αρμοδίων συμμετείχαν και τα εντόπιζαν. Φαίνεται ότι παρά το ότι εντοπίσαμε αρκετές φορές προβλήματα και κάναμε εισηγήσεις, οι αρμόδιοι θεωρούσαν, ίσως από τις διαβεβαιώσεις της εταιρείας, ότι αυτά τα προβλήματα θα επιλύονται ή είχαν επιληθεί. Εν τέλει φαίνεται ότι δεν έχουν λυθεί. Μην ξεχνάτε ότι το σύστημα θα μπαίνει σε εφαρμογή από τον περασμένο Απρίλιο. Μετατέθηκε ημερομηνία για τον Δεκέμβριο και τελικά για τον Γενάρη. Οι μεταθέσεις αυτές των ημερομηνίων είχαν ως αφορμή τις παρατηρήσεις και τις επεμβάσεις του Παγκύπριου Διορικού Συλλόγου. Πρέπει σε αυτόν τον τόπο, στο τέλος της ημέρας, να σταματήσουν κάποιοι να νομίζουν ότι τα πράγματα είναι επιφανειακά που τα αγγίζουμε και δίνουμε λύσεις του ποταριού. Δεν είναι έτσι, κύριοι. Και ο κυπριακός λαός δεν μπορεί να αναμένει από οποιονδήποτε ο οποίος ενεργεί με τον τρόπο τούτο να του δώσει λύσεις και να πάει η κοινωνία μπροστά. Η δικαιοσύνη είναι πολύ ψηλά και πρέπει να κρατηθεί η δικαιοσύνη και θα κρατηθεί από τους δικηγόρους η δικαιοσύνη, είτε το θέλουν είτε δεν το θέλουν. Κύριε Βορκά, έχετε λάβει διαβεβαιώσεις από την ανάδοχον εταιρεία, αν θα επιδιορθώσει το πρόβλημα? Εμείς δεν έχουμε παρεδώσει με καμιά ανάδοχον εταιρεία. Εκείνο το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι έχει εφαρμοστεί κάποια ρήτρα τη σύμβαση, από ό,τι έχω μάθει και εγώ από το Υφυπουργείο Έρευνας και Κοινοτοπίας, κάποια προειδοποίηση κάποιων ημερών με σκοπό την διόρθωση του προβλήματος. Από εκεί και πέρα, εάν διορθωθεί, καλώς. Αν δεν διορθωθεί, πλέον η σύμβαση πιστεύω ότι προνοεί και τι σημαίνει η μη συμμόρφωση με τους όρους της σύμβασης. Είναι εφικτό να λυθούν τα προβλήματα σε 5 μέρες που αντιμετωπίσατε? Προσωπικά θεωρώ ότι δεν είναι εφικτό. Εκείνο το οποίο πρέπει να σας πω είναι ότι ήδη τα μέλη της Επιτροπής Νομικών της Βουλής ζήτησαν να κατατεθεί ενώπιον της Επιτροπής η σχετική σύμβαση. Όπως και οτιδήποτε άλλο σχετικό έχει να κάνει με τους τρόπους λειτουργίας και τις παρεμβάσεις και οτιδήποτε άλλο είχαν γίνει στην εταιρεία για όλο το χρονικό διάστημα στο οποίο συζητείτο και δούλευαν πάνω στο πρόγραμμα για να το θέσουν σε εφαρμογή. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, Χριστόφορε μου, με ακούς? Είναι και ο Χριστόφορος Νέστορος. Τώρα να δεις, Χριστόφορε.